Πρέπει να προσέξεις στη συσκευασία επάνω να γράφει ότι είναι για την ηλικία του παιδιού που θέλουμε να το αγοράσουμε. Είναι ένα βασικό αυτό. Επίσης να έχει το σήμα της ασφάλειας με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Διεύθυνση και τηλέφωνο του κατασκευαστή οπωσδήποτε και το σήμα του και οδηγία στα ελληνικά. Επίσης πρέπει να προσέχουμε να μην αγοράζουμε μόνο διαφημιζόμενα γιατί είναι οπωσδήποτε πιο ακριβά, γιατί η τιμή της διαφήμισης μετακυλίεται στο προϊόν. Καλό θα είναι να ψωνίσουμε και να προσφέρουμε δώρα που προάγουν τη δημιουργικότητα, τις δεξιότητες του παιδιού, τη φαντασία του και να αποφεύγουμε δώρα που το προτρέπουν σε βίαιες πράξεις ή το προκαλούν τρόμο ή περιέχουν ρατσιστικά ή φιλετικά μηνύματα. Και καλό θα είναι τα παιδιά να τα συμβουλεύουμε ότι δεν μπορούν να έχουν όλα τα παιχνίδια που έχουν οι φίλοι τους που έχουν, ή που διαφημίζονται. Τις τελευταίες μέρες έχει παρατηρηθεί αύξηση στην κίνηση στην αγορά. Πώς το βλέπετε τα πράγματα? Εγώ δεν έχω δει καμία αύξηση. Επειδή κυκλοφορώ στην αγορά, ελπίζω ότι στις τελευταίες μέρες θα αυξηθεί η κίνηση, έτσι και για τους επαγγελματίες να έχουν μία ανάσα. Ευχαριστούμε.